είναι η γυναίκα που χιλιάδες άλλες γυναίκες θεωρούν φίλη τους, ακόμη και αν δεν την έχουν συναντήσει ποτέ. Η Λένα Μαντά πριν μερικά χρόνια συστηνόταν ως απλή νοικοκυρά και μητέρα δύο παιδιών. Μέχρι τη στιγμή που μοιράστηκε κομμάτια της ψυχής της μέσα από τα μυθιστορήματά της και έγινε η πρώτη αναγνωσιμότητα Ελληνίδα συγγραφέας. Πραγματικά κάθε φορά που η Λένα Μαντά μπαίνει μέσα στο γραφείο γίνεται πάρτι. Έρχεται με θετική διάθεση και μας βάζει και εμάς μέσα σε αυτό. Είναι πολύ ξεκούραστο να συνεργάζεσαι μαζί της, γιατί πραγματικά, αν και εκείνη δεν έχει δηλώσει ποτέ συγγραφέας, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι είναι η πιο επιτυχημένη συγγραφέας στην Ελλάδα από το 2007 μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία πωλήσεων. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πραγματικά επαγγελματίας. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και αν και έφυγε από εκεί μόλις τα 5 της χρόνια, έχει υιοθετήσει πολλά χαρακτηριστικά από την πόλη. Είναι νοικοκυρά, της αρέσει να περιποιείται τους φίλους της και αγαπά να μένει στο σπίτι της που είναι και ο χώρος έμπνευσής της. Πιο σπιτόγατα νομίζω δεν υπάρχει από μένα. Το χάρισμά της το ανακάλυψε όταν ακόμη ήταν παιδί, αφού όπως έχει πει η ίδια, λόγω του δύσκολου χωρισμού των γονιών της, έγραφε παραμύθια για να ταξιδεύει και να ξεφεύγει από την πραγματικότητα. Έφυγα από την Κωνσταντινούπολη στα 5 μου. Οι γονείς μου αντιμετώπιζαν και είχαν αρχίσει τα σύννεφα στο γάμο τους και θεώρησαν ότι μία αλλαγή ίσως να τους έκανε καλό. Λίγους μήνες. Εκεί μπορώ να σου πω ότι τα προβλήματα γίνανε ακόμη περισσότερα και πλέον το διέλυσαν οι δυο τους. Η μητέρα μου με πήρε και φύγαμε. Πήγαμε και μείναμε στους Αμπελοκήπους. Ήταν πάρα πολύ σκληρή γυναίκα. Το δικαιολογητικό της ήταν ότι με μεγάλωνε μόνη. Υπήρχε ευθύνη τεράστια. Και επειδή ήμουν και κορίτσι, τα ήθη και τα έθιμα της εποχής, ξέρεις, μην μπουνε ότι η κόρη, ας πούμε, να ορίστε, χώρισαν οι γονείς. Και η κόρη πήρε τον κακό το δρόμο. Ο πατέρας μου δεν ήταν ιδιαίτερα εκδηλωτικός σαν άνθρωπος. Και το γεγονός ότι επέλεξε τη δική του οικογένεια και τη δική του γραμμή, ήδη δεν δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ένα δέσιμο. Το τυπικό δέσιμο πατέρας και κόρη, καμία σχέση. Είδε την προσωπική της ζωή να αλλάζει μέσα σε ένα απόγευμα πριν από 33 περίπου χρόνια, όταν γνώρισε τον Γιώργο, τον άντρα που παντρεύτηκε και απέκτησε μαζί του ένα γιο και μια κόρη. Τον άνθρωπο που για περισσότερο από τη μισή της ζωή αποτελεί τον φύλακα άγγελό της. Την μέρα που γνώρισα τον Γιώργο, κανένας και τίποτα δεν μπορούσε να με πειράξει εκτός από τον Γιώργο. Η προσκόλλησή μου στον Γιώργο και αντίστοιχα η δική του ήταν τέτοια που ήμασταν πολύ σκληρός πυρήνας. Το χαμόγελό της πάντα πλατή και ζεστό. Κάτι που άλλαξε μόνο όταν πριν από 2,5 χρόνια πέρασε μια περιπέτεια υγείας. Μια δύσκολη διαδρομή από την οποία βγήκε νικήτρια με τη βοήθεια της οικογένειάς της. Λοιπόν, δεν είχα καρκίνο. Ήτανε μια πάθηση που λέγεται λέμφωμα, η οποία πάθηση είναι πολύ σοβαρή. Όντως είναι θανατηφόρα αν το αφήσεις και εξελιχθεί. Εγώ τελείως τυχαία το πρόλαβα. Έπρεπε να κάνω χημειοθεραπείες. Έκανα λίγες σχετικά, δηλαδή έκανα 6 χημειοθεραπείες, που σημαίνει ότι το μαρτύριο εντός αγωγικών κράτησε πάρα πολύ λίγο για μένα. Δεν λέω ότι ήταν εύκολο, δεν λέω ότι κάποιες στιγμές ήταν από επώδυνο έως έλεγα δεν αντέχω, δεν θα αντέξω. Ο αυτός ο οποίος με στήριξε πέρα από τον άντρα μου, αυτός ήταν που έφαγε το αστικό κύμα ολόκληρο. Για μένα η κόρη μου ήταν ο βράχος μου εκείνη την εποχή. Η Μαρία έχει κάτι περίεργο. Δεν είναι ποτέ εκεί όταν δεν τη χρειάζεσαι. Μπορεί να σου σπάσει τα νεύρα, λες πόσο αδιάφορη είσαι χριστιανή μου. Τη στιγμή που θα κάνεις αυτό θα βρεις το χέρι της. Αυτό για μένα είναι της ουσίας. Άντε τώρα θα με κάνετε να κλάψω για το παιδί μου. Άμα μιλάω για την κόρη μου, λένε ότι οι μάνες έχουν αδυναμία στο γιο. Επειδή έχω και ένα γιο, η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξανδρος είναι κάτι άλλο για τη ζωή μου. Η Μαρία είναι κάτι άλλο όμως. Η Μαρία είναι άλλο πράγμα. Είναι η γνήσια συνέχειά μου. Είναι το κομμάτι μου. Είναι αυτό το οποίο το βλέπω μπροστά μου. Βλέπω τη Λένα. Άμα είναι να μην αφήσουμε το μακιγιάζ στη θέση του, δεν κάνουμε δουλειά μας, το καταλαβαίνετε αυτό. Ναι. Μεγαλώνω και γίνομαι πολύ... Δεν έκλαιγα τόσο πολύ εύκολα παλιά. Μάλλον μεγαλώνω, δεν ξέρω. Πρόσεξες, δεν λέω γερνάω, λέω μεγαλώνω.